Ιγουμενίτσας και ανάκρουση του Εθνικού Υμνού από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ιγουμενίτσας. Χαιρετισμός του Δημάρχου Ιγουμενίτσας, κυρίου Θωμά Πιτούλη. Κύριε εκπρόσωπε του Σεβασμιότατου, αγαπητοί εκπρόσωποι της Οργανωτικής της Επιτροπής Αθήνα 2004, κύριε Βουλευτά, κύριε Νομάρχα, κύριε Εισαγγελέα, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αστυνομικών λιμενικών αρχών του περισβαστικού σώματος, κύριοι συνάδελφοι, νομαρχιακοί δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, εκλεκτοί παρευρισκόμενοι, νέες και νέοι του Δήμου Ιγουμενίτσας και της Θεσπρωτείας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας γιορτή. Στη σημερινή γιορτή για την Ιγουμενίτσα και τη Θεσπρωτεία. Η Ολυμπιακή φλόγα φωτίζει τις ψυχές μας και μας εμπνέει. Ανανεώνει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο. Εμείς, όλοι που συμμετέχουμε, που τη συνοδεύουμε, που τη βλέπουμε και την πλησιάζουμε στη σημερινή γιορτή, βιώνουμε και αγγίζουμε το φως της. Το φως που σημαδεύει το πνεύμα και τις ψυχές μας. Μας εμπνέει για να χτίσουμε πιο ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας. Μας εμπνέει για να φτιάξουμε μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης. Δυναμώνει τις προσπάθειές μας για τη συναδέλφωση και τη συνεργασία των λαών όλου του κόσμου. Ιερή φλόγα, σύμβολο των ανθρώπων από τους προϊστορικούς χρόνους. Στην αρχαιότητα έγινε σε κάθε σπίτι αφιερωμένη στην εστία τη θεά της οικογένειας. Η δύναμή της αποτελεί πηγή έμπνευσης και πολιτισμού. Η Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία ως προπομπός των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1936 έως σήμερα συνεχίζει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας των χωρών που τους διοργανώνουν. Γι' αυτό ακριβώς και η φετινή λαμπαδιδρομία είναι η πρώτη πραγματικά παγκόσμια λαμπαδιδρομία. Γιατί οι αξίες και τα ιδιώδη του ελληνισμού και του ολυμπισμού είναι πανανθρώπινα. Γιατί σε όλο τον κόσμο έγινε δεκτή από δεκάδες εκατομμύρια πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, γλώσσας ή χρώματος. Η Ολυμπιακή Λαμπαδοδρομία του 2004 είναι η λαμπαδιδρομία όλων των πολιτισμών. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Ιερή Φλόγα φώτισε για πρώτη φορά τις πέντε Ηπείρους, φέρνοντας διαχρονικά μηνύματα ανθρωπιάς και πολιτισμού σε κάθε γωνιά της γης. Έκανε πράξη, έννοιες, όπως η συμμετοχή και η συναδέλφωση. Θύμισε σε όλους ότι οι αγώνες γίνονται από ανθρώπους για ανθρώπους. Έστειλε πιο δυνατά το μήνυμα της ειρήνης και της ιερής εκεχηρίας στους ισχυρούς της γης. Η φλόγα χειροκροτήθηκε από 1 εκατομμύριο Ινδούς στη μεγάλη πλατεία της χώρας τους, περπάτησε μεγάλο κομμάτι του Σινικού τείχους, έχοντας τα βλέμματα όλου του κόσμου επάνω της.
χειροκροτήθηκε από εκατομμύρια κόσμου στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Αφρική, την Αμερική και από τους απανταχού Έλληνες. Σήμερα στη Θεσπρωτεία και στην Ιγουμενίτσα, στο σταυροδρόμι της Δύσης με την Ανατολή, στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ευρώπης, γίνεται δεκτή και τιμάται από χιλιάδες συμπατριώτες μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα της ειρήνης, του μέτρου και της σεμνότητας θα κάνει τους ασφαλέστερους και τους πιο λαμπρούς Ολυμπιακούς αγώνες όλων των εποχών. Γιατί γνωρίζει, θέλει και μπορεί. Και είμαστε γι' αυτό όλοι βέβαιοι. Ευχαριστώ. Αντιφώνηση της εκπροσώπου της Αθήνα 2004, Διευθύντριας της Ολυμπιακής Λαμπαδοδρομίας, κυρίας Πέννης Μικελοπούλου. Εκπρόσωποι της θρησκευτικής πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας, λαμπαδιδρόμοι μας και συνοδοί μας, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 θα θέλαμε να εκφράσουμε τη χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ κοντά σας. Το πρώτο παγκόσμιο ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας μας είναι γεγονός. Η φλόγα μας ταξίδεψε στις 5 Ηπείρους, για πρώτη φορά στην Αφρική, για πρώτη φορά στη Λατινική Αμερική, για πρώτη φορά όμως μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψε και στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να σηματοδοτήσει την έναρξη της δικιάς μας Ολυμπιάδας. Μεταφέρουμε συνθήματα ειρήνης, Ολυμπιακής εκεχηρίας, συναδέλφωσης των λαών. Μεταφέρουμε το σύνθημα της Αθήνα 2004, ότι η φλόγα μας ενώνει τον κόσμο. Σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς. Γι' αυτό, από τούτο εδώ το βήμα, θα θέλαμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δήμους, τους τοπικούς φορείς, τους εθελοντές μας, τους χορηγούς μας, τους λαμπαδιδρόμους μας και τους συνοδούς μας, αλλά πάνω απ' όλα σε όλους εσάς που με την αγάπη και τη δύναμη που μας δίνετε κάθε μέρα θα μας ταξιδέψετε μέχρι την Αθήνα στις 13 Αυγούστου για να αποδείξουμε σε όλη την οικουμένη ότι η Ελλάδα μας μπορεί και θα διοργανώσει τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Δημάρχου και της εκπροσώπου του Αθήνα 2004. Η χοροδία του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Ιγουμενίτσας. Στην αγκαλέση
Πάτωμα. Όπα. Παραδοσιακοί χοροί από τα συγκροτήματα του Φιλοπρόοδου Όμιλου Ιγουμενίτσας, του Συλλόγου Σαρακατσανέων και του Δήμου Ιγουμενίτσας. Παρακαλώ πολύ να κάνουμε όλοι λίγο χώρο για τα συγκροτήματα. Ευχαριστώ. Μπαίνετε μπροστά μου, ρε. Όπου πάμε το CNN μπροστά μας θα βλέπουμε, δεν γλιτώνει. Για να το σκοτώ. Είσαι ακριβώς μπροστά μου. Ανοίξτε λίγο. Μην ανοίξουμε λίγο. Δεν μπορώ να πάω κάτω. Έτσι να πιέσω εδώ την άκρη. Μια σειρά, βάλω. Yeah.
πάλι και καράκι μου.
ξύλαστο, σαν στο σαβόκο θάνα, thank you.
ανάμνηση της φλόγας.